Το συζητούμενο νομοσχέδιο που αφορά στην προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενοσιακού δικαίου, όπως τιτλοφορείται και ενσωματώνει σχετική ευρωνοσιακή οδηγία, την οποία και είχαμε καταψηφίσει ως κόμμα, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Καταρχήν, γιατί για το βασικό λόγο ότι το ενοσιακό δίκαιο που επιχειρείται να προστατευτεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τους σκοπούς του νομοσχεδίου ακόμα πιο αυστηρά και αποτελεσματικά μέσω της αντίστοιχης προστασίας όσων καταγγέλουν παραβιάσεις του, είναι ένα βαθιά άδικο και αντιδραστικό δίκαιο. Οι κανόνες του, όπως αυτοί που προστατεύουν τις περίφημες ελευθερίες κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, το δίκαιο του ανταγωνισμού, θεσπίστηκαν και λειτουργούν υπέρ των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των εργαζομένων των μικρών αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου. Δίνουν στην πραγματικότητα τη δυνατότητα στο μονοπωλιακό κεφάλαιο της Ένωσης να διεισδύει και να δρά ελεύθερα, στην πράξη συχνά ασίδωτα, να αναπτύσσεται στους πιο κερδοφόρους τομείς της οικονομίας μέσα και έξω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλαπλές δυσμενείς συνέπειες για τους λαούς. Γιατί η εφαρμογή αυτής της δυνατότητας απαιτεί πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται βέβαια από όλες τις κυβερνήσεις, που εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τη συμπίεση και η οικονομική καταστροφή των μικρών και μεσαίων αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών, επιστημόνων, αγροτών, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, με το συζητούμενο νομοσχέδιο, με την ενσωμάτωση και της αντίστοιχης ευρωνοσιακής οδηγίας 1937 του 2019, δημιουργείται ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο και ένας πολύμορφος μηχανισμός που θα προστατεύει και ενθαρρύνει μέχρι και προνομιακή δωρεάν νομική βοήθεια θα παρέχει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, τους αναφέροντες, όπως τους αποκαλεί, παραβιάσεις του ενοσιακού δικαίου. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για την προώθηση και με αυτόν τον τρόπο του επικίνδυνου χαφιεδισμού κατά το κοινό λεγόμενου, όπως έχει θεσμοθετηθεί, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών για τους λεγόμενους προστατευόμενους μάρτυρες στα δικαστήρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με ενδεχομένως ύποπτα για τη σκοπιμότητά τους κίνητρα, όπως για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων, στα πλαίσια και του αδυσόπιτου ανταγωνισμού που υπάρχει και λειτουργεί και μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρχει δυνατότητα να καταγγέλλονται ακόμη και ανώνυμα παραβιάσεις της ενοσιακής νομοθεσίας. Και αυτό σε μια πολύ μεγάλη γκάμα υποθέσεων, ακόμη και για την περιβόητη καταπολέμηση της λεγόμενης τρομοκρατίας, της γνωστής έννοιας λάστιχο που στρέφεται κατά των λαϊκών ελευθεριών. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο δημιουργίας του σχετικού μηχανισμού προστασίας των αναφερόντων πληροφοριοδοτών, ορίζεται εσωτερικά υπεύθυνος παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών τόσο στους φορείς του δημοσίου όσο και στις αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα όπου απασχολούνται. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι η εσωτερική αναφορά καταγγελία αποτελεί τον κανόνα και αντίθετα η εξωτερική καταγγελία την εξαίρεση και μάλιστα αυτή με προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται τελικά για το κουκούλωμα ή για την κατά του δοκούν επιλεκτική διαχείριση και προώθηση των καταγγελιών. Είναι επίσης χαρακτηριστική η περίπτωση της γνωστής αντιλαϊκής και αμαρτωλής ΕΕΠ και του τρόπου διορισμού του αντίστοιχου ελεγχόμενου από την κυβέρνηση υπευθύνου παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών σε αυτή, όπως προβλέπεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 24 του νομοσχεδίου, όπου η μυστικότητα τελικά καλύπτει ακόμα και τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτού του υπευθύνου. Παράλληλα, για την παραλαβή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αναφορών που υποβάλλονται εξωτερικά απευθείας από τους πληροφοριοδότες, ορίζεται η γνωστή για το ρόλο της Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η επιλογή της συγκεκριμένης αρχής δεν είναι προφανώς καθόλου τυχαία.
επιδιώκεται να συνδυαστεί το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας που εισάγεται με το νομοσχέδιο, πολιτικά, νομικά και πρακτικά, με την υποτιθέμενη ενίσχυση της λεγόμενης διαφάνειας στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Εξάλλου, τέτοιου είδους αρχές τις περισσότερες φορές λειτουργούν για να ξεπλένουν τις λειτουργίες του συστήματος και να φιλοτεχνούν την έξωθεν καλή μαρτυρία, στην πραγματικότητα για να ανακτάται η χαμένη αξιοπιστία του από ευρύτερα εργατικά λαϊκά στρώματα, υπό το φόβο βέβαια και μιας γενικευμένης αμφισβήτησής του. Ωστόσο, όπως έχουμε επανειλημμένα και σε άλλες περιπτώσεις και κατά τη δημιουργία αυτής της αρχής τονίσει, και στην πράξη επαληθευόμαστε συνεχώς από την ίδια τη ζωή, η λεγόμενη διαφάνεια ως εργαλείο αντιμετώπισης της διαφθοράς στα πεδία της οικονομίας και της πολιτικής δεν μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα παρά τις βαρύγδουπες διακηρύξεις των εμπνευστών της. Και αυτό γιατί κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς κρίνεται τελικά αναποτελεσματική και αντιφατική σε σχέση με το στόχο της, παρότι φυσικά αυτός είναι επιθυμητός, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν αντιμετωπίζονται και οι αιτίες της διαφθοράς. Και κατά τη γνώμη μας βασική αιτία της διαφθοράς είναι ότι οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις από τη φύση τους έχουν ζωτική ανάγκη και επιδιώκουν με κάθε τρόπο το κέρδος. Πηγή επομένως της διαφθοράς είναι ο ίδιος ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός, η ανάγκη του κεφαλαίου για κερδοφορία, η οποία τελικά είναι αυτή που πρωτίστως προστατεύεται από το ίδιο το ευρωνησιακό δίκαιο. Γι' αυτό και κεντρικό ζήτημα που πρέπει να αναδειχθεί, αλλά συνειδητά αποκρύπτεται, δεν είναι μόνο αυτός που διαφθείρεται, είναι και αυτός που διαφθείρει. Γιατί οι μίζες των εκατομμυρίων δεν έχουν μόνο αποδέκτες, πολιτικούς, στελέχη του κρατικού μηχανισμού και άλλους, έχουν και αποστολής, τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, το μεγάλο κεφάλαιο που παράγουν τις μίζες. Και οι επιχειρήσεις απαιτούν κέρδος και οι μίζες βέβαια και η διαφθορά αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια τους. Έτσι, η αντίληψη πως η διαφθορά μπορεί να καταπολεμηθεί χωρίς να καταπολεμηθεί η γενοσιουργός αιτία της, δηλαδή το κέρδος και ανταγωνισμός, είναι και ατελέσφορη αλλά τελικά και βαθιά αποπροσανατολιστική. Πού οδηγεί η εφαρμογή αυτής της αντίληψης? Στην καλύτερη περίπτωση, η διαφθορά απλώς να αλλάζει μορφή και να μετατρέπεται από παράνομη σε νόμιμη. Δεν είναι λίγες και πολλές φορές είναι γνωστές και σχεδόν μόνο ονοματεπώδημο δεν γράφουν οι φωτογραφικές νομοθετικές διατάξεις υπέρ τμήματων του κεφαλαίου, οι οποίες συνεχώς διευρύνονται και αυτό βέβαια δεν αποτελεί μια πρωτοτυπία μόνο της χώρας μας. Είναι γνωστές οι προνομιακές σχέσεις κάθε κυβέρνησης με τμήματα του κεφαλαίου. Εξάλλου γνωστές είναι και οι διακυβερνητικές ευχαριστίες από τα τμήματα αυτά του κεφαλαίου προς τους εκπροσώπους των διαφόρων κομμάτων, οι οποίες παραμένουν και βαθαίνουν και αντίστοιχα ενισχύουν, αν θέλετε, και τη διαπλοκή των πολιτικών στελεχών της. Εξάλλου, η πολιτικά άθλια περίπτωση του κυβερνητικού βουλευτή και μεγαλοδικηγόρου, εισηγητή μάλιστα μέχρι πρόσφατα σοβαρών νομοσχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εξακολουθεί να αποσχολεί τη δημοσιότητα και να αποκαλύπτονται συνεχώς νέες, υψηλές και αμαρτωλές οικονομικές και πολιτικές διασυνδέσεις, σε βάρος μάλιστα των λαϊκών συμφερόντων, δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μας κάποια μεμονωμένη περίπτωση. Είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ύψης και της διαφθοράς του συστήματος που αποδεικνύει, όπως κοινώς λέει ο λαός, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Πρόκειται για φαινόμενα που αναπτύσσονται στο έδαφος συγκεκριμένης αντιλαϊκής νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, όπως βέβαια και στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο για τον πληστηριασμό της λαϊκής περιουσίας. Αυτό λοιπόν που θα συμβεί αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του είναι
περιπτώσεις όπως για παράδειγμα η παράνομη φοροδιαφυγή να γίνει απλώς νόμιμη φοροαποφυγή που καθιστά περιττή και τη συγκάλυψη. Είναι αυτή για παράδειγμα που απολαμβάνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο στη χώρα μας, η οποία έχει μετατραπεί σε φορολογικό παράδεισο για τον εφοπλισμό. Επιπλέον θεμητή και νόμιμη θεωρείται η δυνατότητα έμεσης στήριξης και χρηματοδότησης πολιτικών που στηρίζουν το κεφάλαιο με διάφορους τρόπους όπως παροχή άφθονου χρόνου και προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η προώθηση πολιτικών που έχουν διατελέσει μεγάλους στελέχη επιχειρηματικών ομίλων και άλλα. Γι' αυτό άλλωστε και οι όποιες απόπειρες διαφάνειας περιέχουν πάντοτε παράθυρα ώστε να μην θίγονται τα πραγματικά μεγάλα συμφέροντα. Τέτοια είναι για παράδειγμα οι εξαιρέσεις στην ανωνυμοποίηση των μετοχών, οι κλειστοί λογαριασμοί σε διάφορες χώρες, οι offshore εταιρείες κλπ. Τώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, στην επί της αρχής τοποθέτησης θα ξεχωρίσουμε μόνο το ζήτημα της πολύπαθης, κύριε Υπουργέ, νομικής βοήθειας όπως εισάγεται με το άρθρο 26. Για άλλη μια φορά επανέρχεται σε ακόμα ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης το πολύπαθο σοβαρό ζήτημα της εκαθάρισης και ενταλματοποίησης των αμοιβών των δικηγόρων της νομικής βοήθειας, το οποίο μέχρι και σήμερα παραμένει άλυτο με βαριά πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί που έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτοι για 4 σχεδόν χρόνια εκατοντάδες δικηγόροι του θεσμού της νομικής βοήθειας. Αφού πρώτα επί τόσα χρόνια τους ενέπαιξε η κυβέρνηση με τόσες υποτιθέμενες λύσεις και απίστευτες παλινοδίες, να θυμίσουμε τον νόμο 4842 του 2021 και τη σχετική υπουργική απόφαση που δεν ήρθε ποτέ παρότι προβλεπότανε. Στη συνέχεια, πριν 3 περίπου μήνες, παρουσιάσετος μια άλλη λύση ως μάνεξ ουρανού με τον νόμο 4963 του 2022, την προγραμματική συμφωνία με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όπου αναθέτεται αυτή την εργασία στους υπαλλήλους των Δικηγορικών Συλλόγων ή σε δικηγόρους. Τώρα πάλι επανέρχεστε με μια διαφορετική, αλλά κατά τη γνώμη μας δυστυχώς και πάλι αβέβαιη λύση, με την απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στο ΤΑΓΔΙΚ. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση, μια που και από την ίδια την αιτιολογική έκθεση, αν θέλετε, δεν μας δημιουργεί καθόλου καμία ασφάλεια ότι πράγματι θα υπάρξουν και το αντίστοιχο ενδιαφέρον και αυτού του είδους τις μετακινήσεις. Αντί από την αρχή να επιληθεί το πρόβλημα προσλαμβάνοντας το αναγκαίο και μόνιμο προσωπικό, όπως όφιλε να έχει κάνει τόσα χρόνια και δεν το έκανε η κυβέρνηση, όχι βέβαια από ανικανότητα, αλλά από συνειδητή πολιτική επιλογή, γιατί είναι βέβαιο ότι αντίστοιχα λύνει σε μια μέρα, ακόμα και σε μια νύχτα, ζητήματα που αφορούν επιχειρηματικά συμφέροντα ή μεγαλοσχήμονες. Αντίθετα, αφήνεται συνειδητά να συσσωρευτούν απαράδεκτα τουλάχιστον 40.000 απλήρωτες υποθέσεις δικηγόρων της νομικής βοήθειας, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση. Εξάλλου, τέτοιου είδους λύσεις δεν μπορεί να είναι περιορισμένης διάρκειας για να αντιμετωπιστεί, αν θέλετε, οι συσσωρευμένοι ύλοι υποθέσεων που υπάρχουν, που χωρίς την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, τη μόνιμη πρόσληψή τους, θα δημιουργηθούν ξανά μετά το επόμενο διάστημα που θα πάψουν οι αντίστοιχες αποσπάσεις. Ακόμα και σήμερα λοιπόν δεν προσλαμβάνεται το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για την οριστική επίλυση του προβλήματος, αλλά καταφεύγεται στην προσωρινή και αβέβαιη στην εφαρμογή της ρύθμισης απόσπασης από άλλο Υπουργείο. Κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη μας έχετε ξεπεράσει πλέον και εσείς και η κυβέρνηση κάθε όριο επαιγμού και αναξιοπιστίας στο συγκεκριμένο ζήτημα και δυστυχώς δεν είναι το μόνο. Επί της αρχής λοιπόν καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και για τα άρθρα, τα αναλυτικά θα επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις.